Όπως σας είχαμε πληροφορήσει πριν λίγες ημέρες, κλιμάκιο Ελλήνων αξιωματικών επισκέφθηκε τις ΗΠΑ Πολιτείες για να παρακολουθήσει μια ζωντανή επίδειξη των ικανοτήτων του πυράβλου PRSM, Precision Strike Missile, από αμερικανικά συστήματα πολλαπλή εκτόξευσης πυράβλων τύπου HIMARS. Αυτό τουλάχιστον είχαν αναφέρει ξένες δημοσιογραφικές πηγέ. Δεδομένου αυτού, θα άξιζε να ρίχναμε μία ματιά στον πυραυλό PRSM, μια και είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί στο προσεχέ μέλλον από τον ελληνικό στρατό για του ελληνικού πολλαπλού εκτοξευτέ αμερικανική παραγωγή. Αρχικά να σας ενημερώσουμε πως ο πύραυλος PRSM είναι ένας βαλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς, δηλαδή ίδιας κατηγορίας με τον πύραυλο MGM-140 ATACM. Στην πραγματικότητα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο σκοπεύει να αντικαταστήσει τον ATACMS με το νεότερο βαλιστικό πύραυλο PRSM, οπότε αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα συνολικά ισχυρότερο πυρομαχικό. Η πλήρης ονομασία του είναι Precision Strike Missile, δηλαδή πύραυλος πλήγματος ακριβίας, και υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια από τον προκάτοχό του. Ο PRSM είναι ένα νέο αμυντικό προϊόν. Ο Αμερικανικό στρατό, ο οποίο ανέπτυξε το σύστημα, παρέλαβε την πρώτη παρτίδα μόλι τον Δεκέμβριο του περασμένου έτου. Το πρωτότυπο του πυράβλου PRSM πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του στα τέλη του 2019, ενώ η ανάπτυξη του όπλου ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016. Οι εταιρείε Colossi Lockheed Martin, Boeing και Raytheon συνεργάστηκαν για να τον αναπτύξουν. Στι πολύ ενδιαφέρουσε τεχνικέ προδιαγραφέ, να σημειώσουμε πω πρόκειται για έναν μήκου 4 μέτρων και διαμέτρου 17 ιντσών. Το βάρος του φτάνει στα 90 κιλά, ενώ η εμβέλεια πυρός του μέχρι στιγμής λέγεται πως είναι περίπου 500 χιλιόμετρα. Και λέμε μέχρι στιγμής διότι τον Ιούνιο του 2020 ο Αμερικανικός στρατός ξεκίνησε δοκιμές σε μια αναβαθμισμένη έκδοση παρατεταμένης εμβέλειας, η οποία ίσως αυξήσει το βελινικές του όπλου στα 1000 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε πω κάτι τέτοιο θα πολλαπλασιάζει τι δυνατότητε του ελληνικού πυροβολικού και συγκεκριμένα των εκτοξευτών M270 MLRS που διαθέτει ο ελληνικό στρατό και είναι συμβατή με τον πύραυλο. Για να συγκρίνετε, ο ΑΤΑΚΜΣ επιδεικνύει εμφέλια πυρό που φτάνει τα σχεδόν 300 χιλιόμετρα. Ο PRSM, εκτό από μεγαλύτερη εμβέλεια και ακρίβεια, έχει και πιο συμπαγή σχεδιασμό συγκριτικά με τον ATAGMS, γεγονό που επιτρέπει στου εκτοξευτέ να εκτοξεύουν δύο-δύο του πυράβλους. Μέχρι σήμερα, οι εκτοξευτέ M270 και HIMARS εκτοξεύουν έναν έναν του πυράβλους ATAGMS λόγω του μεγάλου μεγέθου του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.